στοιχεία που δείχνουν πως αυτές οι πετσοκομμένες συντάξεις, όλη αυτή η κατάσταση στην πραγματικότητα συντηρεί μεγάλο μέρος αυτού που λέμε ραγοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, στην ελληνική οικογένεια. Για πες μας, Μαρίτα. Πρόκειται λοιπόν για μια έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Τα στοιχεία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Το 51% των οικογενειών στηρίζεται στη σύνταξη του παππού. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί 3 στους 4 είναι μακροχρόνιοι άνεργοι. 3 στα 10 νοικοκυριά έχουν στην οικογένειά τους τουλάχιστον έναν άνεργο. 1 στα 3 νοικοκυριά ζει με εισόδημα έως 10.000 ευρώ το χρόνο. Και να συμπληρώσουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Στην ίδια έρευνα μας λέει ότι το 70% των νέων θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, γιατί δεν βρίσκουν εδώ δουλειά. Από την ΓΕΣΕΒΕ λοιπόν αυτή η έρευνα σημερινή. Αυτά που λέει η έρευνα παρακολουθήστε τα τώρα στο ρεπορτάζ. Στην πραγματική εικόνα, όχι με αριθμούς όπως είναι εδώ, αλλά μέσα σε ένα σπιτικό. Ένα σπιτικό που ζει από την κουτσουρεμένη σύνταξη του παππού. Είναι ακριβώς η μοίρα των γερόντων που θέλουν να είμαστε τ' άλογα αφού γεράσαμε να μας σκοτώσουν. Μοιράσαμε την πείνα μας σε 3 οικογένειες. Η ανεργία και οι πολύ χαμηλές απολαβές δεν αφήνουν τα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους. Μένουν πίσω και η καθημερινότητά τους κρέμεται από τη σύνταξη του παππού. Αρχίζουμε πια στα 3 σπίτια των 2 των κοριτσιών και το δικό μου να περιορίζουμε τα απεριόριστα. Ο κύριος Μόρφης βγήκε στη σύνταξη μετά από 41 χρόνια εργασίας ως μεταλλεργάτης. Αρχικά λάμβανε 1.400 ευρώ κύρια και επικουρική. Πλέον η σύνταξή του δεν ξεπερνά το 832 ευρώ, ενώ περιμένει και νέα μείωση μετά τον επανυπολογισμό. Με αυτά όμως τα χρήματα πρέπει να συντηρήσει 3 οικογένειες. Σε 3 οικογένειες, 2 και 3 τα παιδιά, 5, και εγώ και η γιαγιά 7 άτομα με 832 ευρώ. Είναι μια κατάσταση που καθίστε καλά, δεν κουβεντιάζεται. Τα παιδιά του είναι άνεργα από το 2009 και η κατάσταση της οικογένειάς του, όπως μας λέει, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μετρημένη η θέρμανση, μετρημένο το φαγητό, από ρούχα και ένδυση δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να το σκεφτούμε. Μια κατάσταση σχεδόν δραματική. Παππούδες, παιδιά, εγγόνια ζουν όλοι κάτω από την ίδια στέγη και η σύνταξη του παππού είναι πολλές φορές το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας. Επειδή η μεγάλη μου η κόρη, ας το πούμε, είναι άνεργη, έχει 3 παιδιά, έχει ένα πρόβλημα και η μισή μου η σύνταξη πηγαίνει να συντηρήσει τα εγγόνια μου και την κόρη μου. Και βλέπετε η κατάσταση δεν σταματάει. Ο κύριος Τσιτηρίδης είναι 81 ετών και εργαζόταν από τα 16 του στην κλωστοϊφαντουργία. Μετά από το διαρκές πετσόκομα της σύνταξής του πλέον λαμβάνει συνολικά 1.050 ευρώ. Όπως μας λέει θα υποστεί κι άλλη μείωση, οπότε με τον επανυπολογισμό θα φτάσει στα 750 ευρώ. Και θα πρέπει με αυτά τα χρήματα να συντηρήσει τα εγγόνια του. Ευτυχώς τα παιδιά σπουδάζουν εδώ. Το φαντάζεστε να ήταν σε μια άλλη πόλη, δεν θα πήγαινα. Από πού να βγουν αυτά τα έξοδα? Άνθρωποι που εργάστηκαν μια ζωή για να μπορούν να ζήσουν σε αυτή την ηλικία με αξιοπρέπεια και στερούνται τα βασικά που χρειάζονται για να ταΐσουν τα παιδιά τους.